Πρέλεβιτς. Θα κάνει το σουτ μπροστά στο Ράντοβιτς. Το σκορ Κόρφας. Jones από τη γραμμή των 6-25, ένα κρεσέντο πριν. Κόρφας για τον Jones, σημαδεύει από τη γραμμή των 6-25, 20-26. Βλέπουμε Σταυρόπουλος, ωραία πάσα στον Jones. Αυτός ευνηδιάζει από την κορυφή της ρακέτας. Στον αγαπημένο του ρόλο, playmaker από την κορυφή της ρακέτας, θα κάνει και το shoot. 20. Να δούμε την επιλογή του Αμερικανού, πασάρι στο Μακαρά. Και πάλι Jones από το high post. Ξανά εύστοχος, 28. Ιλίτς στον Γιάνκοβιτς. Κόβει ο Τζόουνς καθαρά την μπάλα στο σουτ του Ράντοβιτς. Και Κόρφας πάει για το lay-up. 30-36. Τον βοήθησε και η τύχη. 32-40. Και ένα εκπληκτικό τρίποντο. Από πού μπήκε άραγε? Από τον Ντάβιο Φασούλας, που έχει κάνει 5 κοψίματα και είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Πρέλεβιτς το lay-up. 6. Πρέλεβιτς για τον Jones. Μια πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Αμερικανό. 35-40 το παιχνίδι. Jones. Πρέλεβιτς περνάει έξυπνα και αφήνει την μπάλα. Έκανε τα rebound του 9 μόλις πριν. Κόρφας περνάει έξυπνα. Δεν είναι ο Κόρφας της προηγούμενης τρίτης. Ντάμπιτς πάει για το lay-up. Κόβει ο Jones, αλλά χρεώνεται με φάουλ. Να εδώ ο Michael Jones. Και ξανά η φάση. ...44-52 και όχι 42-54, η διαφορά είναι στους 8 πόντους. Κόρφας. 44. Ράντοβιτς πέρασε. Νέο κόψιμο του Φασούλα, καθαρό. Είναι το 8ο κόψιμο του. Είναι ρεκόρ για παιχνίδι κυπέλων Ευρώπης. Και όταν βέβαια έχεις ένα παίχτη που κόβει. Μποκοσάβλιεφ σε θέση πίβο, το Φασούλας δεν ρισκάρει, αλλά θα κάνει το νέο κόψιμο. 9 κόψιματα από τον μεγάλο πρωταγωνιστή του αγώνα. Και το ίδιο σκηνικό. 3 πόντους, με 13 βέβαια. Έξοχη assist πάσα του Κόρφα. 7. Πόσο άραγε χρόνο χρειαζόμαστε ακόμα? Jones. 70. Έδωσε νέες ελπίδες στον ΠΑΟ και έρχεται ο Φασούλας να κάνει 10 τα κοψίματα. Έχει 10 rebound και 12 πόντους. Κάρφωμα από τον Jones. Πρόκειται για πραγματικό δράμα. Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Μακαράς μετράει και φάουλ. Να λοιπόν ο Γιώργος Μακαράς. Κάνει ο Βελιγράδι. Η μπάλα για τον Ερυθρό Αστέρα. Ενώ έχουμε επεισόδια, θα αποβληθεί οπωσδήποτε ο Νιούμαν που έσπρωξε τον διαιτητή. Προηγουμένως του είχε δώσει τεχνική ποινή. Είναι κρίμα αν ο Νιούμαν χαλάσει την προσπάθεια του ΠΑΟΚ. Βλέπετε τι γίνεται.